Ο διασώστης του ΕΚΑΒ Παναγιώτης Λάμπρου μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή για τη σφαγή που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 11 Σεπτεμβρίου στην Αρτέμιδα και μεταξύ άλλων τόνισε πως η δολοφονία διήρκησε λιγότερο από ένα λεπτό. Όπω ο ίδιο είπε, καλεστήκαμε στην αρχή για πέντε άτομα και με του συναδέλφου από την αστυνομία που μιλούσαμε, στην αρχή θεωρούσαμε πω είναι ίσω φάρσα. Τόσα άτομα τραυματισμένα θανάσιμα δεν το είχαμε ξανασυναντήσει. Όπω προσθέτει, φτάνοντα στο σημείο, είδαμε τέσσερι μέσα στο αυτοκίνητο και δύο έξω. Έτσι, όπω φάνηκε, προσπάθησαν να φύγουν από το αυτοκίνητο, αλλά δεν τα κατάφεραν. Όπω φαίνεται και οι έξι ήταν μέσα στο ίδιο όχημα. Σύμφωνα με τον ίδιο, όλα τα θύματα είχαν αρκετά τραύματα σε όλο του το σώμα και ήταν νεαρή σε ηλικία Καλημέρα, Καλημέρα σας, Γεια σας Εμείς καλεστήκαμε για... καλεστήκαμε λοιπόν για... στην αρχή για πέντε άτομα ότι είχαμε πυροβολισμούς πραγματικά και με τους συναδέλφους από την αστυνομία που μιλάγαμε μετά το στην αρχή το θεωρήσαμε ότι μπορεί να είναι και φάρσα τόσα άτομα Είμα πέντε ναι, έτσι, άτομα ε, τραυματισμένα, θανάσιμα δεν το είχαμε ξανασυναντήσει ποτέ Φτάνοντας στο σημείο είδαμε τέσσερις μέσα στο αυτοκίνητο και δύο έξω από το αυτοκίνητο που έτσι όπως φάνηκε προσπαθήσαν ανοίγοντα την πόρτα ότι ήταν μέσα στο αυτοκίνητο προσπαθήσαν να φύγουν αλλά δεν τα καταφέρανε. Από... Κατάφερε μόνο ένας ο οδηγός όπως εκτιμάται να βγει. Ο οδηγός και ο πίσω δεξιά. Αυτή... Αλλά και αυτοί τραυματίστηκαν θανάσιμα ακριβώς. Δηλαδή όλοι αυτοί και οι έξι ήταν μέσα σε ένα πράγμα. μάξι. Συγγνώμη γιατί δεν σα ακούω καλά. Όλοι ήταν σε ένα αυτοκίνητο. Έτσι φαίνεται ότι ήταν μέσα και οι έξι στο αυτοκίνητο του συγκεκριμένου.